Μαζεύτηκε! Τι κάνετε εκεί, μητέρα? Ούτε πώς λέγεται δεν θυμάς. Μαγειρεύω! Γιώργο, αύριο έρχεται η μάνα μου, το καταλαβαίνεις αυτό? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει? Πρέπει να ετοιμάσουμε σχέδιο. Σώστε πρώτα τα γενικόπαιδα. Φεβρονία, Περέσα. Ήγκες! Τι να κάνω, Φεβρονία μου, υπομονή! Θα πάρεις εσύ το δικό μου το παιδί! Και θα το έχεις όλη μέρα εκεί να δουλεύει και να πουλάει μεταξύ τους εμένες! Αυτό μου λες, Φεβρονία! Ακριβώς! Φεύγουμε για οριστιάδα και δεν ακούω κουβέντα. Κουβέντα είπα! Για το μαγαζί τα. Ποιος πουλάει το μαγαζί? Εγώ. Ο γιος μου, ο Γιωρίκας που λέγαμε πριν, ψάχνει κοπέλα για το μαγαζί. Αλήθεια! Η Λούπη είναι υπαλληλός μου. Τι είναι, λέει? Νικούλα. Νικούλα! Τσαντίστηκε. Ξύδι. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα αρχίζει το καλό. Δεν είναι μια, είναι επτά. Είναι μαντεπτά. Είναι χίλιες επτά. Είναι καταστροφή. Είναι μαρτύριο. Είναι καμένη γη. Είναι πληγές. Είναι αν είναι επτά. Είναι ναι. Αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά πανάθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Σαβούλη, σαβούλη, πρόσεχε σαβούλη. Σαβούλη, πρόσεχε. Η ζωή μου έχει φάει. Όλο το κυλκί για μα μιλάει. Ο ανάθεμα την ώρα που σε πήρα. Δεν κατάπαινα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Πού πα, δεν μιλάω. Θα είναι δικέ. Χωριά να αλλάξω. Ό,τι πίστη και το θάμα. Έρθανε για να παίρνε σε ματλίδε παλίγκαρα. Και μία και το φρένο. Ω, καλησπέρα, καλησπέρα. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον. Τι κάνουν οι γυναίκες μου, τι κάνουν οι ζαργάνες μου, οι αμαζόνες μου, εμένα τι κάνουν? Πού ήσαν? Πού ήμαν, αγάπη μου, πού ήμαν? Γιώργο. Ήρεμα. Πού ήμαν, αγάπη μου, στο μαγαζί ήμαν. Τέτοια ώρα? Γιατί δεν δουλεύουν τέτοια ώρα οι άνθρωποι? Αυτοί που έχουν να δουλέψουν, όχι εσύ. Εγώ, αγάπη μου, εγώ. Ευζωνάκι γοργό! Με το μαλακό. Εγώ, αγάπη μου, είμαι ιδιοκτήτης καφετέριας. Αυτό είμαι, μάλιστα. Αυτό. Και δεν με λες ρε εισοδηματία. Τι παλαβουμάρες ήταν αυτές που με έλεγες το πρωί? Ψύχρεμα. Τι σε έλεγα? Να σε θυμίσω εγώ τι με έλεγες. Για κάποια νουπίτσα με έλεγες. Νουπίτσα, τι νουπίτσα? Την νουπίτσα, τη συμμαθήτρια, την τρίτο θρανίο από την έδρα. Ναι. Ήρθε το σήμα. Τι? Α, μη δουλεύει. Παιδάκι μου, προσέλαβες υπάλληλο? Κοίτα εγώ τι έχω φέρει στο γυναικάκι μου. Ρε, απάντησέ μη σε αυτό που σε ρωτάω. Προσέλαβες υπάλληλο, έχεις τρελαθεί τελείως. Κοίτα τι έχω φέρει εγώ στο μαναράκι μου, κοίτα. Τι είναι αυτά? Ο Χριστός και η Παναγιά! Για σένα, αγάπη μου, για σένα, μωρό μου, ζαργάνα μου, για σένα. Πάρτα και πάρε ό,τι θες. Πάρε κοσμήματα, πάρε παπούτσια, πάρε, πάρε ό,τι θες. Όλα για σένα. For you, baby, for you. Τι γίνεται εδώ, ρε μάνα? Σκουλερίφι να πας. Και μη κοιτάς. Δικό μου είναι. Και πες τις πράλες. Και τώρα, οι δυο μας είναι θέρα. Καλησπέρα. Ανάθεμα σε φάουσα. Πώς από εδώ, σπιθέρα? Ήρθα εδώ να αναπνέεις, να τρέξει πρωί-πρωί να φτιάξει στάρι. Ήρθες να δώσεις το γαλατάκι του Μπέμπι? Στην πλατούλα μην ξεχνάς να το χτυπάς, να ρεύεται κιόλα. Θα κάνω ό,τι θέλω και λογαριασμό δεν θα σου δώσω. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε σπιθέρα. Το γαλατάκι του Γιώργος πώς του πίνει? Κρύο, χλιαρό, καυτό? Κρύο μπούζι. Αξιδεστίας. Να ξέρω τώρα που θα έρθουν τα παιδιά στην οριστιάδα να μην γνωρίζω πώς θα του φτιάχνουν το γαλατάκι. Με αυτό το πλευρό να κοιμάζει. Με απειλείς. Σε προειδοποιώ.
Γιατί δεν μπορείς να το πάρεις απόφαση. Ακούω σου πω, Θωμακιώτησε, και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Ο γιος μου είναι Πόντιος και θα κάνει ό,τι του λέει η μάνα του. Τι στοίχημα βάζεις? Με προκαλείς? Ό,τι και να κάνεις, όσα σχέδια και αν καταστρώσεις, τα παιδιά θα έρθουν στην οριστιάδα τέλος. Πόλεμο θέλεις? Πες το κι έτσι. Πόλεμο θα έχεις. Ωραία, λοιπόν. May the best win. Να χπάραξες με τώρα. Α, πίνασα. Καλά, ντε, μια κουβέντα είπα. Ρε μάνα. Τι είναι, γιαβρί μου? Έχεις κανένα παυσίπονο? Γιατί δεν μου δίνει κούλα. Η αφορεσμέντζα. Γιατί δεν σε δίνει? Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, για κάτι μου έχει θυμώσει. Άντε, να μην πω τίποτα τώρα. Μέσα στο καραθάκι της κουζίνας έχω τα παυσίπονα, αγόρι μου. Και σένα κάτι σε ήθελα τώρα. Τι ήθελες, γιαρί μου? Δεν θυμάμαι. Θυμήθηκε. Ρε μάνα. Τι μου την έστειλες αυτήν? Ποια γιαβρί μου? Αυτή, την Όπη. Την Όπη λέει. Την Όπη. Ένα πράγμα θα σου πω. Δεν σώζεις άνθρωπο. Σώζεις ψυχή. Τι σώζω? Ψυχή. Να ξέρεις μόνο τι έχει περάσει αυτό το κορίτσι στη ζωή του. Δηλαδή, πες και εσύ, Παναήλα. Ναι, ναι, Γιώργο μου, ναι. Δράμα, καθαρό. Τι να σου λέω τώρα. Σαν δραματική καθημερινή σειρά και με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Τι λέει αυτό το στόμα σου ώρες-ώρες, με εκπλήσει. Και εσύ, ρε θεία, πού την ξέρεις την Όπη? Την Όπη, την Παναέλα! Εγώ καλέ την Όπη! Την Όπη, ψώμη και αλάτι έχουμε φάει μαζί, καλέ. Από πότε? Υπηρετήσανε μαζί στην Κόνιτσα. Και να σου πω κάτι άλλο. Η ουσία είναι το κορίτσι, ήθελε δουλειά. Και την έστειλε σε μένα. Και πού να τη στείλω, ρε Χαλβά? Στο Ίκα, να καθαρίζεις σκάλες. Αφού το πουλάω, ρε μάνα, το μαγαζί. Όχι, πουλάω, πα μην το πουλάς το μαγαζί. Και πότε το πουλάς, αγόρι μου, αύριο? Φάε εσύ, φάε. Τι φάε, μωρή, πήγαινε, αλλά πώς να φάει ο Χριστιανός? Καλά σου λέει, θιά σου. Μέχρι να βρεθεί ο αγοραστής και έπειτα να κανονίσετε και τη τιμή. Κάτω από 70.000 ευρώ το μαγαζί δεν πουλιέται. Τότε μέχρι να τα κάνετε όλα αυτά, καλέ το καημένο το κορτσόπον, θα έχει μαζέψει κανένα φράγκο. Και τέλος, κυρίως, πώς αποφασίζεις? Εν μία ανοιχτή να πουλήσεις το μαγαζί. Μάρε μου. Που θα πάει ο απλός καθημερινός Πόντιος να πιει το ούζο του? Αφού είναι κόμβος! Μα άκου να σου πω. Και από ό,τι μαθαίνω χθες, το κάψατε. Κάνατε πολύ καλό τζίρο, έτσι δεν είναι? Μα κοίτα να δω. Είναι... Περάσατε πολύ καλά εχθές, ή έχω άδικο? Ναι, καλέ, έχει δίκιο η μαμά σου, αγόρι μου, έχει δίκιο. Η σούλα του Θανάση εμένα μου είπε ότι πέρασε τα μεσάνυχτα, λέει, και γινόταν ο κακός χαμός στο μαγαζί. Καλέ, να τα τσιφτετέλια, να οι παραγγελιές. Και να τα ούζα, να οι μεζέδες. Μα σου λέω. Μάκα να σε φάει! Πήγαινε μέσα στην κουζίνα, χαπακό σου, και πήγαινε ύστερα να βοηθήσει την κοπέλα στο μαγαζί. Ναι, αλλά πρέπει. Ακούστε, να... σου λέω, τράβα! Τράβα, ρε. Πώς τα πήγα? Καλέ, παρέσα μου, θεά! Και... Με την καλή την έννοια, έτσι, μην παρεξηγηθείς, κούκλα ήσουν, αβρε, κούκλα, σε θαύμασα! Και εσύ όμως, Παναήλα μου, τέτοιο πράγμα ποτέ μου δεν ξανάδα! Δηλαδή, τι εφράδια, τι παρομοιώσεις, τι... Όχι, μπράβο μου! Τρώει και εσύ, καλέ! Κάνω τα φαγητά και τα πετάω ύστερα! Κάει ο στόμας μου. Να σου πω, τρέλανες τον πατέρα σου, τρέλανες τον γιο σου, δεν θα τρελάνες και εμένα! Πρόσεξε, κοπελιά, γιατί όποιος κάβει το λάκκο του αλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα! Ανάμενον εσύ και θα ελέψει. Ψυχή σώζω, βρε, κούλα μου. Τη δικιά μου ψυχή ποιος θα τη σώσει, μιλες! Δεν τσαΐζεις, βρε, αγάπη μου. Τι? Μη φωνάζεις, βρε, ψυχή μου, μη φωνάζεις. Μέχρι να το κλείσω το μαγαζί, κάποιος να με βοηθάει. Σι τι, να σε αλλάζει με γοσκοτόστρες από τις μύγες που βαράς όλη μέρα. Τώρα είσαι άδικη, δεις τι γινόταν έκτος στο μαγαζί, γεμάτο ήτανε. Ναι, άμα βγάλω κι εγώ το βρακί μου, να δεις τι κόσμο θα μαζέψουμε. Τι λες, μωρέ, αφού μαζεύει κόσμο το μαγαζί, είναι κόμπος το σημείο. Ναι, κόμπος του μαλλιακού. Και δεν μιλες, για να έχουμε καλό ρώτημα, τι μέρος του λόγου είναι αυτή η Νόπη? Ατυχή σάσα. Πώς? Ατυχή σάσα. Ατυχή σάσα. Ατυχή σάσα. Τι, δεν με πιστεύεις? Προσπαθώ. Ζω το χειραβάμενη, δεν θες να ακούσεις την ιστορία της, θα πλατάξεις καρδιά σου. Για κάνε μια προσπάθεια. Δεν θέλεις να μάθεις, σου λέω τώρα, άστο. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα. Στο καλό. Εσύ δεν μιλάς? Όχι ακόμα. Τι γίνεται, καλά πάνω? Να ζήσεις, Παναήλα! Να ζήσεις, Παναέλα! Από τα χορευτικά! Καλέ, γιατί χορεύουμε εμείς τώρα? Δεν χορεύουμε. Παναέλα, τι κάνουμε, καλέ? Σπάσιμο νεύρος. Μην ανησυχείς, παιδερούλα. Και χορεύει καλύτερα όποια χορεύει τελευταία. Όπα! Σαν ενίκασες. Αμάρε, πατέρα, με τον φάρδο σου, αμά. Τι έγινε, Γιώργο μου? Πάλι έχασες. Αφού παίζει με τον καθηγητή. Μην ανησυχείς, καλέ. Όποιος κάνει τα χαρτιά, ξέρεις που κερδίζει. Πού? Στην αγάπη, καλέ.
Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλους. Εγώ ας πούμε κερδίζω και στα δύο. Από πού είπαμε είναι το κορίτσι? Σως πατέρα, σως. Καλά, ναι, ένα αστείο κάναμε. Τώρα που λείπει και τον ντόμπερμα. Δεν μελέταγα το κύπελο του Απόλλωνα. Τι κάνετε κύριε Παρέσσα? Καλά να πούμε, μου βεβαίσεις εσύ. Φέρε μου ένα καφεδάκι ακόμα, σε παρακαλώ. Πήρε, πήρε καφέδες εσύ. Πότε θα τρυπήσω στο μπάκι σου, δεν ξέρω. Πάψε, παναθέμασε. Ένα καφεδάκι θα πιω, θα μου το βγάλεις από τη μύτη. Άμα θα πάθεις κάτι, ποιος θα τα πληρώσει? Ξέρεις πώς έχουν πάει τα χάπια? Τζιέλμεση, για βρήμεση. Αμάρε, μάνα, και εσύ τον έφαγες τον άνθρωπο. Ας τη βρε, αγόρι μου, τη φραγκοφώνησα. Μαζί της θα τα πάρει. Μαζί μου θα τα πάρω, βρε. Σε φτελέ, σε φτελέ. Ευτυχώς έχω το αγόρι μου, εγώ το πουλόπον μου. Τον τζιέρι μου, τον γαφρί μου. Που χατήρι δεν με χαλάει. Κάτι θέλει αυτό τώρα. Τι να θέλω, βρε. Αχ, που θέλω, λέει. Μέχρι το σούπερ μάρκετ θέλω να πας. Να πάρεις μερικά ψωνιά για το σπίτι και για το μαγαζί. Όχρε μάνα τώρα. Ας το όχρε μάνα, ρε. Τε πελχαλάς και εσύ ίδιος ο πατέρας σου. Α, εύκαι, ρε, εύκαι. Σταμάτα, σταμάτα, θα πάω. Εμένα μη με κοιτάς, εγώ δεν πάω πουθενά. Πού να πας εσύ, βρε, άντρα μου εσύ, λεβέντη μου εσύ. Θα σε σηκώσω εγώ από την ωραία τη γούβα που έκανες στην καρέκλα. Θα χαλάσω εγώ το έργο, το τέχνης αυτό. Ανάγκη καμία δεν σε έχω. Έχω το κορτσόπον εγώ. Να πει! Τι είναι, κυρία Παρέσσα? Έλα, κορίτσι μου. Θα πας με τον Γιώργο μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρετε μερικά πράγματα. Αμέ. Μπράβο, κορίτσι μου. Γιατί άλλα του λέω και άλλα παίρνω. Έλα, ρε μάνα τώρα. Τι έλα, ρε μάνα. Για βούτυρο το στέλνω, υπόθετα για σκύλους παίρνει. Υπάρχουν. Φαντάσου. Ναι, εδώ έχω και τη λίστα. Τα τόντο είναι. Πόλεμος θα είναι. Τι θα τα κάνεις πάλι τόσα ψώνια? Ό,τι θέλω θα τα κάνω. Φέρε τα κλειδιά του αγροτικού εσύ, σήκω λίγο να πείσιο σε. Για να βάλουν τα πράγματα μέσα, άντε. Δεν απλά, άντε. Καλά. Λοιπόν, 20 απορριπαντικά πήραμε, 30 υγρά πιάτων πήραμε. Μαλακτικά, μαλακτικά τώρα. Ρε Νόπη, σαν πολλά δεν παίρνουμε. Γιατί το λες, Γιώργο? Ξέρεις πόσο καθαρές είμαστε εμείς οι πόντιες. Εσένα η γυναίκα σου δεν φροντίζει το σπίτι? Το φροντίζει, ρε Νόπη, το φροντίζει. Να δουλεύει η γυναίκα, δουλεύει. Όλα και όλα. Καλές οι δουλειές και οι καριέρες, αλλά το σπίτι και ο άντρας πάνω απ' όλα. Έτσι έχω μάθει εγώ. Δεν συμφωνείς μαζί μου, Γιώργο μου? Ναι. Λοιπόν, θα πάω εγώ από εδώ και πήγαινε εσύ από εκεί να τελειώνουμε καμιά φορά. Έτσι θα τα πούμε στο ταμείο. Ναι. Ό,τι πεις, Γιώργο μου. Εντάξει. Θα πάρω εγώ γάλα και εσύ πάρε 15 σερβιέτες με χωρίς φτερά. Και εντάξει είμαστε. Κοριτσούδι μου, τις είδα, αφηρημένη θα είμαι. Τέλος πάντων. Ουλάπλητα. Τι είπες? Λέω, ουλάπλητα θα έχεις, κοριτσούδι μου, να ξεσηκώσω όλα τα ράφια. Δουλειά σου. Δεν μου λες, από εδώ είσαι κάπου, σε έχω ξαναδεί. Πας καλά, κυρά μου, συζήτηση, θα πιάσουμε. Εσύ. Εσύ δεν είσαι που δουλεύεις στο μαγαζί του Γαμπρό? Παρακαλώ. Ναι, καλέ, μας το έλεγε ο Γιώργος μας προχτές. Σε προσέλαβε μέχρι να κλείσει το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις. Θα πάνε με την κόλλα μου στην Οριστιάδα. Ναι, δεν ξέρεις τι αγαπημένο ζευγάρι που είναι, μες στα μάτια την κοιτάει. Θα κλείσει το μαγαζί? Δεν το ξέρεις? Όχι. Ούτε η Παρέσα που με προσέλαβε μου είπε τίποτα. Τι με λες, η Παρέσα, ε? Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Πώς είπαμε τι λένε? Νόπη. Νόπη, τι όνομα είναι τούτο, πού βγαίνει? Από το Παρθένα. Τι με λες και δεν σου φαίνεται. Άι, καλό ψώνια. Μου θα στο κόψω εγώ το χαμογελάκι. Καλέ. Τι να έλεγε άραγε η συμπεθέρα σου με την οπίτσα? Μωρό, δεν ξέρω τι έλεγε με την οπίτσα. Πώς θα ξεφορτωθώ όλα τα περιπαντικά, μπορείς να μου πεις? Μαρντό. Α, ξέρω. Θα τα βάλω πάνω στο ράφι, θα βάλω ένα 30% επάνω στις προσφορές. Θα τα πάρουν όλα οι πόντι. Θα πάνε, δεν θα πάρουν. Τι να πεις τώρα, εδώ ο κόσμος καίγεται και εκείνη το χαμά της. Βρε, δε βαχά. Σταμάτα, Μαρή. Μόρα και κασίδα. Μπράβο, έτσι έτσι. Ένας μετάξει. Έλα. Όνομα. Κερακή Πορφυρίδη. Κερακή Πορφυρίδη. Πόσο? Δύο νίκια. Δύο νίκια, κατέβαινε. Και άλλη φορά να μην γίνει αυτή η καθυστέρηση, Κερακή. Έλα. Πήγαινε. Τι φραγκοφώνησα είναι αυτή, καλέ. Την έχει φοβηθεί το μάτι μου. Παναγία μου, μη βρεθώ ποτέ στην ανάγκη της. Όνομα. Χρήστο Σερβέτογλου. Ωραίο πουλόπουλο είσαι εσύ, από πού είσαι? Από Δημότυχο. Δημότυχο! Πόσα? Κανονικά ένα νίκη. Ένα νίκη, κατέβαινε. Δημότυχο, ε. 380 μόνο. Λυπάμαι, πουλόπουλο. Από την επόμενη φορά 450 ευρώ πρέπει να με φέρεις. Μα. Δεν έχει, μα. Δεν έχει που μένει. Α, καλές ένα κουκλόσπιτο. Τρία στενά πιο κάτω από το σπίτι μου. Πόσο? 15 τετραγωνικά. 15 τετραγωνικά, 450 πρέπει να με φέρεις, αγόρα μου, καταλαβαίνεις. Δεν έχει, μα! Μεγάλο σπίτι, εμάρα, εμίλιο!
15 τραβαλικά, 15 νοματέως φέρνεις και κάνουν πόρτα γύρω-γύρω. Έχει δίκιο η παρέσα, μάχη γινότανε για αυτό το σπίτι, δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι εγώ. Άντε, πιάτε όλο το κλικίσατε, φύγε, πήγαινε, πήγαινε. Τη Δημότυχο. Δεν μπορώ, 15 περιπολικά παραφέρω, 15. Βρε, καλώ στην Ανατολή μου. Τι έγινε, Ανατολή μου, τα έφερες? Ξέρεις, παρέσα μου. Ξέρεις, παρέσα μου, ξέρεις, Παναϊλά. Ξέρω, ξέρω. Για κάτσε λίγο, Ανατολή. Ας, το διάζομαι. Όχι, όχι, κάτσε λίγο, Παναϊλά. Έλα, λίγο, έλα, κύριε Ανατολή μου. Θες να κεράσουμε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλεις να κεράσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, για κοίτα. Ναι. Κοίτα λίγο, Ανατολή. Ανατολή. Τρία ενίκια. Τέσσερα. Τέσσερα. Και 150 ευρώ από τα ψώνια. Θα στα φέρω, σωρίς. Θα στα φέρω. Ακούω, ξεπώ, Ανατολή μου. Σε μια εβδομάδα, αν δεν μου φέρεις αυτά που μου χρωστάς, ένα πράγμα σου συνιστώ. Να πάω να δεις την Ανατολή. Γιατί θα είναι η τελευταία φορά που θα τη δεις. Ανατολή μου. Μάλιστα, παρέσα μου, μάλιστα. Τελείωνε τώρα. Καλό, κυρία Ανατολή. Μωρή, παρέσα, οπλοφορείς. Όχι, μωρή, και εσύ. Του κοστίζει κάτι. Πού είναι το καπάκι, έφυγε και το καπάκι. Ψεύτικο είναι. Αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσω καμιά φορά. Και όχι, σου φέρα θέλει. Μήπως να το χρησιμοποιήσω και στη Φευρωνία. Βρε, καλό στο κορίτσι μου, καλό στην Όπη μου, καλό στον Άγιο μου το σώστη. Τι κάνετε, κύριε Παρέσα? Προσπαθώ να απαλλαγώ από δύο θρακιώτικες μίξεις. Μωρή! Σταμάτα. Έμαθα όμως. Βρε, Νόπη, έκανες το μαγαζί του Γιωρίκα και τώρα διερχομένα να το κάνεις. Καλύτερο και από το καμπαρέ του Λαμπρίκα. Υπερβολές. Κοίτα, κοίτα με τρεφροσύνη, κοίτα. Κοίτα. Σταμάτα! Ένα τέτοιο κορίτσι ήθελα για το γιο μου. Όμορφη, δουλευταρού και προπάντων τεμέτρων κορίτσι. Αυτό προπάντων. Ναι. Να σου πω, Παναήλα, ναι. Πάρε τα ξυλισμένα στα μούτρα, πάρε και αυτούς που με νευριάζονται από εκεί πέρα, γιατί θέλω να μιλήσω με το κορίτσι. Πήγαινε, πάνε. Ναι. Να έχεις και ξερός. Ναι. Και δες τι έχουνε πάλι, δες. Ναι, α, το καλό. Α. Και εσύ μαζί. Ναι. Τι έγινε, Νόπη μου? Καλά κάνατε και της είπατε να φύγει, γιατί εγώ ήθελα να τα πούμε λίγο. Τι έγινε, βρε Νόπη μου, με τρομάζεις. Άκουσα ότι ο Γιώργος θα κλείσει το μαγαζί. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Αλήθεια που αναθεματισμάζει αυτές που πλέξανε έτσι το παιδί μου. Α, ώστε αλήθεια είναι. Αχ, δεν ξέρω εγώ την τύχη μου. Μόνο που πάω να βάλω μια τάξη στη ζωή μου, θα έρθει κάτι και θα καταστραβούν όλα. Όχι, βρε, μην κλαις για βρε μου και κλαις και άσχημα. Μην προσπαθείς να με παρηγορήσεις, κυρία Παρέσα. Δεν υπάρχει λύση. Ο Γιώργος αγαπάει τη γυναίκα του και θα την ακολουθήσει όπου και να πάει. Ποιος της διαδίδει αυτές τις βρωμιές? Γιατί έτσι δεν είναι? Όχι, παιδί μου, θα σου πω πώς είναι. Νόπη μου, καλή μου, εμένα θα ακούσεις. Είναι μια πλεκτάνη που έχουν αισθήσει αυτές οι δύο εναντίον του γιου μου. Δεν υπάρχει κανένας ευτυχισμένος γάμος. Τι μου λέτε? Αλήθεια, έτσι που το λέω είναι. Τίποτα δεν είναι. Εγώ δεν ήθελα, εγώ βρε, σαν εσένα μια κοπέλα. Για το γιο μου, εγώ δεν ήθελα μια κοπέλα τέτοια. Όμορφη, δουλευταρού και προπάντων τίμια. Αυτό προπάντων. Προπάντων και εχέμηθη. Δεν πιστεύω να έχεις πει πουθενά για αυτή τη μικρή επιχείρηση. Για χαζή με περνάς, κυρία Παρέσα? Όχι, βρε Νόπη μου. Ίσα. Για διαόλου κάλτσα σε περνά. Γι' αυτό βασίζομαι σε σένα. Να βρούμε μια λύση, να γλιτώσουμε το γιο μου από τα νύχια αυτής της μάησας και της μάνας της. Εννοείς τι εννοώ. Τόσες μέρες μου το έλεγε ο Γιώργος μου. Καλέ μάνα, ένα τραπέζι στην κοπέλα δεν θα κάνουμε, τόσο καλό μας έκανε. Χάζον το λες. Όχι, Νόπη, το σωστό να λέγεται. Η κούλα δεν θα έρθει. Εσύ σαβατρώγε και τη δερμηλές. Τι δουλειά έχουν οι ξένοι? Τι ξένοι, ρε μάνα? Α, καλά. Πατέρα! Είχα θυμός μια τέτοια ιστανιάτα μου, πω, μου λέλε. Καλεμή! Πατέρα, καλέ πατέρα! Εγώ που λες, Νόπη μου. Θυμάστε, βρε, που όταν ήσασταν μικρά ξεμοναχιζόσασταν και σας ψάχναμε. Ναι. Όχι. Τι όχι? Άκου, δεν θυμάται, καλέ. Γάναχλος, εντράπηκε. Δρόσα χθες ήτανε, βρε, που σας κοιτάγαμε και λέγαμε, καλέ, τι ταιριάζει το ζευγάρι, θα γίνουν αυτοί άμα μεγαλώσουν. Εσάβα! Ναι, μωρέ, ναι. Έλα, ρε, μάνα, τώρα. Τι γάλε, άκου. Ντρέπεται, βρε. Κοίταξε τον. Βρε, εσύ από μικρός δεν θυμάσαι που μου έλεγες, μάνα, άμα θα μεγαλώσω, την Όπη θέλω να παντρευτώ. Πότε το έλεγε αυτό, ρε, μάνα? Εσύ δεν θυμάσαι, αλλά η μάνα ποτέ δεν ξεχνάει. Να λελεύω εγώ τα κατσίας, να λελεύω. Όμορφα γόρι που έκανα! Όμορφα γόρι, ε! Νόπη μου, αρσενικό. Καλά τώρα, άντε. Τι καλά τώρα, καλέ. Τι σχέση καλέ. Ναι, καλέ, ο Γιώργος πάντα ήταν όμορφος ο Γιώργος. Ορίστε, το λέει και το κορίτσι, βρε. Αχ, αλλά η άτιμη ζωή αλλιώς τα φέρνει. Μια που είμαστε μαζεμένοι σήμερα εδώ πέρα, λέω να σας πω κάποιες ιδέες που είχα για να ανεβάσουμε την πελατεία του μαγαζιού. Προκομέντζα, πόντια! Αλλά η άτιμη ζωή.
Αλλιώς τα έφερε. Για λέγε Νόπη. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Έχω κάτι φίλους εγώ και σκέφτομαι να τους φέρω στο μαγαζί. Για να είναι... φεύγα. Παρτάκι, παρτάκι. Πάσο ρε μάνα να κάτσει κι αυτός. Μικρέ, την Νόπη ξέρεις. Θα σου έλεγα τώρα ότι έχεις μικρό, αλλά. Να, γι' αυτό δεν ήθελα να κάτσει. Νόπη. Χάρηκα, Κώστας. Α, ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας δηλαδή. Ναι, από διακό ανέκδοτο είμαστε. Άρχισε τις κρυάδες. Γούστο έχει. Ναι, αλλά κακό. Είδες, το λέει και η κοπέλα. Κώστα μου, δεν έφευγες. Ναι, ναι. Α, συγγνώμη, σας διακόψα. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Έλα, κουλίτσα μου, θα κάτσεις να φας μαζί μας. Ας την κοπέλα να πάει στη μάνα της. Ας το, Γιώργο, για άλλη φορά. Έχετε και κόσμο. Τι κόσμο, αγάπη μου, Νόπη είναι, δεν την ξέρεις. Αλίμονο, έχει βουήξει ο τόπος. Α, αλήθεια, λένε για μένα, Νόπη. Χάρηκα. Κούλα, εκστασιάστηκα. Ο Γιώργος μου έχει πει πολλά για σένα. Αλήθεια, εγώ για σένα δεν έχω ακούσει τίποτα. Ρε κούλα. Να σου πω, μήπως θέλεις τίποτα άλλο γιατί μας διέκοψες. Ρε μάνα. Όχι, μητέρα. Ό,τι έφευγα. Οι πολλές συναντήσεις μαζί σας δεν είναι πολύ ευεργετικές για τις αναγούλες μου. Ρε κούλα. Θρακιώτησες, κοπέλα μου. Θρακιώτησες. Ρε μάνα. Κούλα! Έλα εδώ! Κούλα! Έλα εδώ, βρε! Έφτελες, έφτελες! Α! Καλέ! Κάποιος με χούφτωσε! Δεν έκανα τίποτα. Πατέρα! Δεν το επήκα! Το 1922 ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη μέρα. Η μέρα που άλλαξε η ζωή μου. Αν δεν κάναν ντου αυτοί οι αφιλότιμοι τουρκαλάδες, θα είχαμε ανοίξει σπίτι με τη σιμέλα. Απ' τη μέρα του διωγμού μας απ' τη Σμύρνη έχω να την δω. Μα πού, απ' τον Πόντο δεν είσαι? Απ' τον Πόντο είμαι, από πού να είμαι. Χριστέ μου τα πάθη σου. Ντεύθατε να πες. Τέχνη. Τι ακούει η Έρμη και δεν ξενιτεύομαι. Νομίζω πως βρήκα την κλίση μου. Κλίση πήρες, κλίση? Πήρες το αγροτικό πάλι, πώς θα με πεθάνεις, βρε. Αυτό θέλεις να με πεθάνεις. Ρε μάνα. Τι ρε μάνα. Άχρηστο. Έλα εδώ πέρα που σε θέλω για μια δουλειά. Πόσα. Τόσα. Να, αχ, παραγμένα και λεφτά. Έλα εδώ. Έλα εδώ να κάνεις μια δουλειά. Αχρηστο, παιδί, άχρηστο. Το βλέπεις αυτό. Αυτή τη φωτογραφία και αυτό το κείμενο θέλω να με το κάνεις αφής. Η Νόπη το έφτιαξε. Χαμός θα γίνει στο μαγαζί. Πάρτο. Άστο εσύ. Πάρτο. Εντάξει. Άντε. Αφήσατε. Φακές έχω. Άστο, παιδιά. Αφήσατε. Σταματήστε, μωρέ, κλείστε το πια, ανάθεμά σας, για πουθενά δεν είστε. Τι έκανες, μωρέ, και κέρδισα. Τον παππού, με το Αλτσχάιμερ. Σταμάτε, μωρέ, και εσύ, πρέπει από πίσω μου. Με το γύριζα στη σκηνοθεσία. Να σε γύριζε τον Τζουλούφι δύο φορές, πώς σου φαίνεται. Παππού, μία δήλωση. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω ημόσαιρο. Είμαι αυτοξόριστος. Πώς περνάνε οι κοριτσάρες μου? Έξοχα. Ανυπανάληπτα. Είδες το είπε ο άντρας σου, με θαυμάζεις. Υποκλίνομαι. Και δεν μου λες, βρε Γιώργο, κατά πότε λέτε να ανεβείτε κατά οριστιάδα, Μυριά? Σύντομα, σύντομα. Όχι, το λέω, επειδή κοντεύει να κλείσει χρόνος. Όχι, όχι, σύντομα, σύντομα. Τι κάνεις εκεί, βρεβλαμένο? Κωστίκα, Κωστίκα, έλα από εδώ. Πάρε με και μένα, πάρε με. Πώς είμαι? Σαν τη γρήπη των μπουλερικών. Καλέ, καλό είναι αυτό που με είπε τώρα ο γιος σου. Καλό, καλό. Α, να σε καλά, μανάρι μου, να σε καλά. Ή αν φτάσεις πια το σταμάτα, ε. Άντε από εκεί, συχαμένο. Αχ, Φεβρονία! Παρέσα. Αχ, βρε Φεβρονία, δεν έπρεπε να μας την κάνεις τέτοια τιμή να βγεις έξω από το σπίτι σου, χείρα γυναίκα. Αφού ξέρουμε, δύσκολα ξεπορτίζεις. Και να χάσω εγώ την ευκαιρία να δω τη μέρα που του Κιλκίες ανακάλυψε την τζαζ. Εδώ ήσουν μπροστά στη μέρα που ανακαλύφθηκε ο τροχός, η τζαζ σε μάρα. Και ποιος είπαμε είναι ο εγκέφαλος πίσω από όλο αυτό το υπερθέαμα? Γεια μας. Γεια μας, είναι ο πίτσα μας, καλέ. Άκουσες, μαμά, είναι ο πίτσα έχει όλες αυτές τις ιδέες. Είναι ο πίτσα, μάλιστα, που το πονάει το μαγαζί. Ας όψονται άλλες κι άλλες που ποτέ δεν πιστέψανε στην αξία του γιου μου. Ποιος εννοείται, μητέρα? Τι είναι τέσσερα κοριτσόδι με σένα, εννοεί ουχιά. Α, καλά, ακού τι λέει, καλέ. Να πω κακό λόγο για την ύφη μου. Δεν πέφτει φωτιά να με κάψει. Έπεσα. Ας πάω να εξυπηρετήσω και τους άλλους πελάτες. Παρέσα, μην απομακρυνθείς και πολύ, γιατί από το πρωί σε ψάχνει ο Χάρος. Χαίρομαι, Φεβρονία, που επιτέλους κάνεις παρέα με τους συνομιλίκους. Παρακαλώ πολύ, η προσοχή σας. Παραήλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μου τους έχετε κάποιο.
Τι γίνεται, ρε Πάπη, με το μικρόφωνο? Ποιος έγραψε το κείμενο? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και το απόψινό βράδυ να σας μείνει αξέχαστο. Γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τους άρτι αμφιθέτες εξ Αθηνών, τους Plastic People! Παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή το αφεντικό του μαγαζιού για να δώσει την έναρξη της βραδιάς. Το χειροκρότημά σας στο Γιώργο Ασκερίδη! Σωστά. Πρέπει να κόψει και την κουρδέλα ο δήμαρχος. Τράβα πουλόπον! Γαναχλουσέ, γαναχλουσέ. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο πουλόπον! Μπράβο! Ευρώπη. Ένα. Έλατο. Ελέφαντας. Θα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και να περάσετε καλά. Καλό σας βράδυ. Μπράβο! 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 Παιδιά, έχω μια παραγγελιά. Θα στον άλλο κόσμο που θα πας αφιερωμένο στη Σπεδερούλα μου. Μπα να θεμά σας αφορές μέτσες και βετζούδες. Ούτε ένα βράδυ πέρα δεν μπορείτε να ησυχάσετε πια. Αφήστε τες παιδιά. Πάμε εμείς. Κέφι τραγούδι χορός απόψε στην πόλη μας. It happened so now.
μάντεψα να σκοτωθώ, η γυναίκα με χτύπησε στο κότσο. Μαμά! Τι ρε ζηλίκια πράγματα ήταν αυτά! Τα δικά μου, βρέει τα δικά σου, γελίες! Βεβαίως και τα δικά σου, τρελοκαμπέρο! Μάνα, κράτα με γιατί θα με ακούσουν μέχρι την καβάλα! Τι σου έκανε, μωρέ, το κορίτσι! Ρωτάει και τι με έκανε! Ρωτάει και τι με έκανε που στην πέφτει μπροστά στα μάτια! Τι λες, μωρέ, παλάβωσες! Όχι ότι δεν το έχεις καταλάβει. Απλά σ' αρέσει κι εσένα! Σταμάτα, μωρέ, και εσύ τι ιστερίες είναι αυτές! Έχει δίκιο η μάνα σου, τι ιστερίες είναι αυτές! Μα είναι και ιστερικιά τώρα, μισή! Κούλα, συμμαζέψου! Εσύ να συμμαζευτείς! Που ξυφτελίζει τη γυναίκα μπροστά σε όλου του κυλκή! Ε, καλά σου λέει και αυτή, βρε Γιώργο! Τι στάθηκε στο ύψος! Τι λέτε, μωρέ, μάνα και κόρη, μωρέ, μα ποιο ύψος μου, μωρέ! Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτή την τρέλα, πες με πότε φεύγουμε για οριστιάδα. Βρε κούλα, βρε κουκλή μου. Σταμάτα να αποφεύγεις να μ' απαντήσεις. Σου είπα εγώ, αγάπη μου, δεν θα φύγουμε. Θα φύγουμε, απλά να έρθει η κατάλληλη ώρα. Και ποια θα είναι αυτή, όταν η Νουπίτσα ανέβηκε στο κρεβάτι μας με τις συμπλογές της παρέσας. Τι λόγια είναι αυτά! Λοιπόν, αφού κρέμεις ακόμα από το βρακί της μάνας. Λάθος το πες. Θα πάρω εγώ τις αποφάσεις σε αυτό το σπίτι. Παρτελιάς, λέω. Σε δίνω λοιπόν διουρία. Μην λες διουρία, όχι διουρία. Μια εβδομάδα για να φύγουμε. Αλλιώς το καπιλάκι και φεύγω. Στο καλό και να μας γράφεις. Τι είπες? Αν αποφάσεις να φορέσεις εσύ τα παντελόνια σε αυτό το σπίτι, στο καλό και να μας γράφεις. Αλλιώς να περιμένεις τον άντρα σου να πάρει τις αποφάσεις και να μην λες πολλά. Τι με κοιτάς, κατά τα κάνεις. Πόντος Θράκη, σημειώσατε ένα. Κατάλαβες, σου είπα. Κατάλαβες, σου είπα. Δες αλήθεια. Και δεν τη λες. Όχι. Ρε πουλάκι μου, μόλις με δεις να πιάνω κουβέντα μαζί της, θα ορμήσεις κατά πάνω μου και θα αρχίσεις να με θαυμάζεις. Πώς? Πέτα μου ροδοπέταλα, ξέρω εγώ. Πώς κάνουν οι θαυμάστρες συναυλίες, έτσι. Το έχω. Να σου σκίζω και τα ρούχα. Δεν είναι απαραίτητο. Δαγκωματιές. Μη μου βγάλεις και κρέας. Να ουρλιάζω. Μ' αρέσει. Να χτυπιέμαι κάτω. Τρελαίνομαι. Να τραβά τα μαλλιά μου. Μουστάρω. Το έχω. Κώστα, αγόρι μου, πώς από εδώ. Κοπάνα. Μας πήγανε εκδρομή, μωρέ, και γυρνούσα σπίτι. Άντε, καλά. Τα λέμε. Νόπι. Τι είναι? Μήπως έχεις ώρα? Ναι. Είναι 12 και 4. Μάλιστα. Άντε, γεια. Γεια. Νόπι. Τι είναι? Δεν μου λες. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Αλήθεια? Κι εγώ. Οροσκόπο? Παρθένο. Πλάκα με κάνεις. Όχι, αλήθεια σε λέω. Κι εγώ. Κοίταξε να δεις που θα βγούμε και συγγενείς στο τέλος. Νόπι. Κώστα, αγόρι μου, δεν πάει να τα ρίξε καμία στα κυβικά σου. Άντε, μπράβο. Βρεθήκα. Τι είναι, κύριε Ανατολή? Κώστα! Τι, δεν το κάνω καλά? Για πες, κύριε Ανατολή. Καλά και σε βρήκα, αγόρι μου. Αυτά να τα δώσει τη μάνα σου. Τι είναι αυτά? Τα νίκια και τα χρωστούμενα από τα ψώνια. Εγώ στην αποθήκη δεν ξαναπατάω. Εντάξει, γεια σου, αγόρι μου. Κατάλαβες τι έγινε? Όχι. Καλά, δεν είχα και τέτοιες φιλοδοξίες. Ειρήνη, θες να τα φτιάξουμε? Αμέ. Θα σε κάνω μη σέλας, μη γέλας, μη γέλας. Φτάνει εμένα να λατρεύεις, φτάνει εμένα να αγαπάς. Θα σε κάνω μη σέλας, μη γέλας, μη γέλας. Φτάνει εμένα να λατρεύεις, φτάνει εμένα να αγαπάς. Είδα, λέει, το Γιώργο με αυτή την Τζούλα να φιλιούνται. Αχ, έλα, σύγχασα, πουλάκι μου, όνειρο ήταν, όνειρο. Ήταν. Ως εδώ. Μωρή, αυτή η βρωμοπόδια το έχει καταστρέψει το κορτσούδι σου και πάει να του τεινάξει και το γάμο στον αέρα. Τι σόι πεθερά είσαι εσύ, τι κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Μωρ, πίσω είχε χλάτα την ουρά. Δεν θα μας τρελάνει μας η βρωμοπόντια. Τι λες, ρε μάνα? Άσε. Από εδώ και μπρος αναλαμβάνω εγώ. Καιρός ήταν. Έλα, πάμε τώρα να την πέσουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς την παρέσα, τι κάνεις?
Προσπαθώ, Νικόλα μου, προσπαθώ. Να σε κεράσω κάτι. Όχι, 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 όχι αυτή τη στιγμή. Θα με κεράσει, αλλά λίγο αργότερα. Ο Σάββας καλά. Μεγαλώνει. Για την Κούλα ήρθες, τι να στείλω σε μια δουλειά, δεν θα αργήσει. Για την Κούλα ήρθε, Νικόλα, η αλήθεια, να κάτσω λίγο. Αλλά όχι για να τη δω. Αλλά. Για να την απολύσω. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, Νικόλα. Θέλω να διώξεις την Κούλα από τη δουλειά. Για ποιο λόγο, η Κούλα είναι από τις καλύτερες υπαλλήλες μου. Έχεις κι άλλες καλές, ρε, μη στεναχωριές. Βρέχεις τη Μαρία, τη Νίτσα και τη Χριστίνα, την άχρηστη θέσα. Μα τα μακριά τα μαλλιά. Την Κέτ, την Κετούλα. Τι κάνει η Κετούλα, αλήθεια. Βολευτήκατε στο καινούργιο το σπίτι. Ε, το καλύτερο κομμάτι σας έδωσα. Μα τι λες, Παρέσα. Έλα, βρε Νικόλα, μεταξύ μας είμαστε. Μήπως δεν κατάλαβα εγώ ότι ήθελες το σπίτι για γκαρσονιέρα. Μα σου είπα, για τελείω. Αφού ξέρεις το ψώνιο με τη ζωγραφική και η γυναίκα μου φωνάζει επειδή της κάνω χαλιά το δωμάτιο. Γι' αυτό ήθελα το σπίτι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι χαζή. Δεν κατάλαβα εγώ ότι ήθελες μια ερωτική φωλιά για να στεγάσεις τον ερωτά σου. Μα καλά, εσύ πώς. Έχω τις πηγές μου, βρε Νικόλα μου. Όλα τα μαθαίνω. Ναι, αλλά. Δεν χρειάζεται να απολογίσεις, Νικόλα μου. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Κακό δεν είναι. Κακό θα είναι. Άμα θα το μάθει η γυναίκα σου. Τι θέλεις, Παρέσα. Να απολύσει την Κούλα σήμερα κιόλας. Και θέλω να με μάθει κανείς για αυτή μας τη συνάντηση. Γιατί αλλιώς θα πάω να συμβουλεύσω τη γυναίκα σου να πάρει ένα πιο ψηλό σπίτι. Ψιλοτάβων, να χωράνε και τα κέρατα. Εγρήξες! Καταλαβαίνω. Τι κατεμιά είναι αυτή, ρε μάνα. Ρέστη από άντρα, ρέστη και από δουλειά. Και γιατί κλαις τώρα, δεν σε καταλαβαίνω. Βρε σε λίγο καιρό θα φύγουμε και η μανούλα θα σε έχει, βασίλισσα θα σε έχει. Χέστηκες για τις πεντεροδεκάρες. Τι είναι αυτά που λες, ρε μάνα, ο άλλος έχει κολλήσει, δεν τον βλέπεις. Και εδώ που τα λέμε δεν έχω πια και τίποτα να με κρατάει εδώ. Θα φύγουμε. Αλλά θα φύγουμε μόνες μας. Δεν θα ανοιχτώ άλλο πια τις προσβολές. Και θα αφήσω εγώ την πάντια να μας νικείς. Ποτέ των ποτών! Τι θεία έχει τώρα η Παρέσα! Ο άλλος κόλλησε με την ουπίτσα! Τι χαζό, παιδί, έχω μεγαλοδύναμη! Βρε, ντύπ, δεν με έμοιασες, ντύπ! Βρε, κουρτσούδι μου! Τα φινόμενα πατούν άκου μια φορά και τη Μανόλα! Λες δηλαδή... Αυτό που λέω είναι ότι εμείς θα την πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα. Ας το πάνω μου. Ρε, μάνα, με τρομάεις, τι θα κάνεις? Το έχω κάνει ήδη. Σε λίγο φτάνει εδώ η Τόλς. Ο υπάλληλός σου. Αυτός βρε που πίνει νερό στο όνομά σου. Αυτός ρε μάνα είναι ζαβός, τι θα τον κάνουμε. Σε πληροφορώ ότι από τότε που τον βοήθησε να ανοίξει το κάτω μαγαζί, η Τόλτς έχει γίνει πιο περιζήτητος γαμπρός σε όλη την Οριστιάδα. Περιζήτητος αυτός που έτρωγε τσιμίξεστ, που όποτε με πλησίαζε τράβλιζε, που... This heart is cold. He loves only gold. Τόλ! Η λιβέντης μας! Κοίτα πρόβου σου, Εύρου. Το έγινε επανάσταση. Ναι. Ενάντια στη δικτατορία της Παρέσας. Δεν λες, βρε. Εζάντεψες. Παππού, ένα θα σου πω. Εμείς ψωμί δεν έχουμε και η γάτα πίτα σέρνει. Και αυτή τη γάτα
Εσύ και εγώ θα την ξεμπροστιάσουμε. Λελεύασε πουλόπον μου. Ακούσε και το τσουλί πράγμα που σε είπε. Αν ήταν Πόντιέσα, αού τον πράγμα θα έλεγε, όχι πες. Έλα ρε μάνα και κουλίτσα πάνω στα νεύρα της τώρα. Τι λες βρε ντροπή της τραπεζούντας βρε, τι λες βρε. Θα τολμούσα εγώ να πω τέτοιο πράγμα στον πατέρα σου, θα με έπαιρνε το κεφάλι. Αλήθεια είναι. Μια φορά πήγε να με αντιμιλήσει και σηκώνω μια έτσι το χέρι μου στο αυτό που όπως είναι. Ξανακάτω και θα στο κόψω τη ρίζα. Έλα, ούτε να ξυθούμε μπορούμε. Θα θυμάσαι αυτά που είπαμε, βρήκα Ιβάν, θα τα κάνεις μαντάρα. Ξέρω καλή πια, δεν είμαι πια την Πτουβάρ. Άιντε να δω, μία. Έλα, παιδιά, μία. Κάτσετε. Γιώργο, θέλω το καλύτερο κρασί και μερικούς μεζέδες, έτσι για το καλό στα δεχτήκαμε. Και ποιον δεχτήκαμε, αν επιτρέπετε. Μίλησε κανείς ή ακούω φωνές από τον άλλο κόσμο. Θα σε έπιανα τώρα από το μαλλί, αλλά φοβάμαι με μου μείνει στο χέρι. Ποιος είναι αυτός? Τι έκανε, δεν θυμάσαι, Τόλς. Τόλς. Ο Τόλης, το παραπέδι που είχε στο μαγαζί. Ου, εκεί είσαι ακόμα εσύ. Μιλάμε ο Τόλς, άνοιξε το μαγαζί και δεν ξέρει τι έχει. Μιλάμε για τον πιο περιζήτητο γαμπρό Ρεστιάδας και Περιχώρων. Καλή θυμάσαι πως έκανε για την κουλίτσα μου, σαν τριλός. Μπα, και τι της βρήκε και τη λυπήστηκε και την κουλίτσας. Όχι να το πενευτούμε τώρα συμπεθέρα, αλλά είμαστε ομορφός, εγώ πώς να το κάνουμε. Κλάσαν τα κατζόλια του Εύρου και βγήκες εσύ. Και γιατί μας κουβαλήθηκε εδώ? Α, τίποτα παιδί μου, είχε κάτι δουλειές και πέρασε να πει μια καλημέρα. Γιώργο μου, τι έπαθες, άσπρησες. Καλημέρα, τι να σας φέρω? Ένα... Κόλλης ο ρήτορας. Καφέ Σφύριξε και πέναλτι ο ρέφερης. Φρέπε γλυκό. Καλέ τι καφέδες και ιδίες. Ασυνόπη μου, έχει αναλάβει η μάνα μου την παραγγελία. Σήμερα θα το γλυντήσουμε. Όπως θέλετε. Ναι, δεν την κάνεις τώρα γιατί έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι δεν είναι, Τόλη μου? Ναι, πώς? Τι? Το χέρι, λέω. Α, ναι. Αχ, κολομής, δεν κάνει. Μα εσύ είπες. Στο ξανά, ρε Χαϊβάν. Ρε μάνα, πού τον βρήκες? Τώρα βολευόμαστε με ό,τι έχουμε. Μη σέφτελε τα καλά τα ποτήρια. Πάμε έξω τώρα. Μόλις ήρθατε, Καρτάς. Και φύγε όπως ήρθες, μη σε πάρουν τέσσερις. Γιώργο, πώς μιλάς έτσι στον Τόλι? Με σένα θα τα πούμε μετά. Πες αούτο να βγει έξω και εμείς θα μιλήσουμε στο σπίτι μετά. Μη μιλάς έτσι στην Κυριακούλα. Στη γυναίκα μου θα μιλάω όπως θέλω εγώ. Κάτω. Τι έγινε, Γιωργάκη? Θυμήθηκαμε την γυναικούλα μας? Όταν χαργεντίζουσαν με την οπίτσα, δεν τα σκέφτουσαν αυτά? Δεν σε αναγνωρίζω πλέον. Ούτε εγώ εσένα. Ίσως είναι καλύτερο ο καθένας να τραβήξει τον δρόμο. Όχι! Ναι! Μανά Τόλη, πάμε να φύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά πια εδώ μέσα. Φυστικάκι, κορίτσια! Όχι, όλα με αυτό και με δεν είναι μια, είναι εκτά, είναι. Γιώργο, εμείς δεν τα καταφέραμε. Ίσως έχει δίκιο η μάνας που δεν πίστεψε ποτέ σε αυτόν τον γάμο. Ναι. Αλλά να ξέρεις, εγώ πάντα θα σε αγαπάω και θα σε σκέφτομαι. Εύχομαι να βρεις την ευτυχία που ψάχνεις. Εγώ θα σε ξανανούχλησω. Αντίο, Γιώργο μου. Πάμε, μάνα, θα χάσουμε το τρένο. Αν είναι εφτά, είναι. Ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές εφτά, εφτά πανάθεμάτες. Πεθερές εφτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές εφτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές εφτά, πατήσια και μοσχάτο κάνουνε εφτά. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές εφτά. Στου μπέκια την οθόνη όλα τα λεφτά.